Γεια σας, καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Τι σας έχω εγώ σήμερα που θα σας λύσει τα χέρια και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ένα εύκολο ψωμί, χωρίς να θέλετε ζυμωτήριο, χωρίς να θέλετε να ζυμώσετε. Θα χρειαστούμε μόνο έναν αυγοδάρτη και ένα ταψάκι για να το ψήσουμε. Λοιπόν, όλα μετρημένα με το φλιτζάνι, όπως σας έχω δείξει, όπως έχουμε μάθει πια, σας έχει γίνει συνήθεια και σας αρέσει. Λοιπόν, όλα υγρά στερεά, όλα μετρημένα με φλιτζάνι, δεν θέλουμε ζυγαριά και ξεκινάμε. Έχουμε εδώ τη λακανίτσα μας και θα βάλουμε μέσα 2,5 φλιτζάνια χλιαρό νερό. Όλα τα μετράμε με την ίδια κούπα. Αυτή η κούπα παίρνει 220 σε υγρά. Οπότε υγρά στερεά με την ίδια κούπα. Και ξεκινάμε. 2,5 νερό. Μισό είναι αυτό. Εκεί, στην άκρη. Τώρα είναι όλα πεντακάθαρα. Θα ρίξουμε μέσα ένα φακελάκι ξερή μαγιά, εγώ 2 κουταλάκια του γλυκού, γιατί η μαγιά μου είναι, όπως σας έχω δείξει, χύμα. Στην άκρη παίρνουμε ένα κουτάλι της σούπας. Μιλάμε για καρβέλι τούμπανο, ψωμάκι της στιγμής. Θα δείτε. Μία καλή κουταλιά μέλι. Εκεί. Ένα μικρό ανακάτεμα. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Μπορείτε να το παραλείψετε, δηλαδή τώρα σε λίγες μέρες, στο 15 Αύγουστο που θα περισσότερος κόσμος θα νηστέψει και δεν θα τρώει ούτε λάδι, μπορείτε να το παραλείψετε το λαδάκι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε 4 κούπες, γι' αυτό το λέω κουπάτο, καρβελάκι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Εκεί, μην ανησυχείτε, όλα τα υλικά θα σας τα γράψω ακριβώς κάτω από το βίντεο όπως κάνω πάντα. Και εννοείται θα ρίξουμε 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι. Τελειώσαμε, αλήθεια σας λέω, τελειώσαμε. Πόσο χαίρομαι όταν μου λέτε, βρε Μαρία, πόσο εύκολες είναι οι συνταγές σου. Σιγά μην έκανα εγώ δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Ή με τον αυγοδάρτη μπορούσα να το κάνω, ή με τη σπάτουλα που έπιασα εγώ τώρα σιγά. Δεν είναι κάτι. Δεν ζυμώνω, δεν βάζω χέρι μέσα. Τίποτα. Εκεί. Τώρα, παίρνουμε ένα ταψάκι, 26. Εδώ που συνήθως φτιάχνουμε τις τούρτες μας και τα κέικ μας. Λοιπόν, έχω πάρει μία λαδόκολα, την οποία την έχω βρέξει και την έχω στύψει καλά. Άλλο ένα μυστικό. Για ποιο λόγο? Πολύ απλά για να στρώσει εύκολα μέσα στο ταψάκι μου. Και τώρα που εγώ θα ρίξω μέσα εδώ το χυλό μου, να το καθαρίσω καλά. Λοιπόν, πάει και αυτό. Το απλώνω να πάει παντού σε όλο μου το ταψάκι.
Το βλέπετε? Τίποτα δεν έκανα. Εκεί. Εκεί. Τώρα αυτό. Οπότε το αφήνουμε να διπλασιαστεί έτσι απλά, ναι, μόνο του. Μία πετσετούλα θα βάλω ή ένα καπάκι επάνω για να κρατάει έτσι λίγο ζεστασιά και θα γυρίσουμε να δούμε πώς έγινε και να το ψήσουμε. Έχετε φτιάξει πιο ωραίο καρβελάκι κουπάτο? Τα λέμε σε λίγο. Για πάμε να δούμε πώς έγινε. Βλέπετε, διπλασιάστηκε. Αυτό θέλουμε. Εγώ ας πούμε το χειμώνα όταν το φτιάχνω το αφήνω όλη νύχτα στον πάγκο της κουζίνας μου. Γιατί? Γιατί κάνει κρύο. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, προαιρετικά θα ρίξουμε στο σαμάκι. Με τόση ζέστη που κάνει, μέσα σε μία ώρα εννοείται πως φουσκώνει. Ναι, με ένα φακελάκι ξερή μαγιά. Λοιπόν, ακολουθήστε βήμα-βήμα ό,τι σας έδειξα και τώρα μπαίνει για ψήσιμο στους 180 βαθμούς για μία ώρα. Οπότε, όταν θα ψηθεί, επανερχόμαστε για να δούμε πόσο καρβελάκι τούμπανο έγινε. Βλέπετε τι ωραίο που έγινε, τι ωραίο χρώμα που πήρε σε μία ωρίτσα. Εάν το ψήσετε σε αντιστάσεις, αυτό ξέχασα να σας το πω, θα το βάλετε στους 200 βαθμούς και όχι στους 180 όπως το έκανα εγώ στον αέρα. Μόλις το έβγαλα από το φούρνο. Okay. Λοιπόν, θα το βγάλω από τη λαδόκολα, θα το βάλω πάνω σε μία σχάρα να κρυώσει για να μπορέσουμε να το κόψουμε, να δούμε πώς έχει γίνει και μέσα. Όχι ότι έχει κρυώσει καλά, αλλά ψιλοκρύωσε για να μπορέσουμε να το κόψουμε. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε ό,τι αλεύρι θέλετε, να το βάλετε μισό-μισό. Μπορείτε να φτιάξετε μεγαλύτερη ποσότητα όπως κάνω εγώ και έχω δείξει στην ομάδα μας με ένα μόνο φακελάκι. Απλά ο χρόνος αναμονής θα είναι λίγο παραπάνω. Λοιπόν, για πάμε τώρα να μην λέω πολλά. Κοιτάξτε, βλέπετε, μοσχοβολάει, μοσχοβολάει χωρίς ζύμωμα, χωρίς μίξερ, όπως σας έδειξα από την αρχή. Λοιπόν, δεν έχετε παρά να με ακολουθήσετε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για κάθε καινούριο βιντεάκι που ανεβάζω. Παιδιά, μου είχε σπάσει τη μύτη, δεν υπάρχει. Φανταστικό έγινε. Μοσχοβολάει. Κοιτάξτε. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βιντεάκι, να προσέχετε τον εαυτό σας. Μέχρι να τα ξαναπούμε. Γεια σας.